Ελίζ λοιπόν 1000, 9 κεφάλαιο, θήτα κεφάλαιο, με τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, ο Θεός να μας ευλογήσει και να μας μιλήσει. Σελίζ λοιπόν 1000 κεφάλαιο θήτα. Αλήθεια λέγω εν Χριστώ δεν ψεύδομαι, έχων συμμαρτυρούσα με εμέ τη συνείδησή μου εν πνεύματι Αγίω, ότι έχω λύπην μεγάλην και αδιόλυπτον οδύνην εν την καρδία μου, διότι ευχόμην αυτός εγώ να είμαι ανάθεμα από του Χριστού υπέρ των αδελφών μου, των κατά σάρκα συγγενών μου, είτε είναι Ισραηλίτες, των οποίων είναι η υιοθεσία και η δόξα και η διαθήκη και η νομοθεσία και η λατρεία και η επαγγελία, των οποίων είναι οι πατέρες και εκ των οποίων εγεννήθη ο Χριστός, το κατά σάρκα, όν επί πάντων Θεός ευλογητός εις τους αιώνες. Αμήν. Αλλά δεν είναι δυνατόν ότι εξέπεσε ο λόγος του Θεού, διότι πάντες οι εκ του Ισραήλ δεν είναι ούτε Ισραήλ, ουδέ διότι είναι σπέρμα του Αβραάμ, δια τούτο είναι πάντες τέκνα. Αλλά εν το Ισαάκ θέλει κληθεί σε σπέρμα του τέστην, τα τέκνα της σαρκός ταύτα δεν είναι τέκνα Θεού, αλλά τα τέκνα της επαγγελίας λογίζονται δια σπέρμα. Διότι ο λόγος της επαγγελίας είναι ούτως, κατά των καιρών τούτων θέλω ελθεί και η Σάρα θέλει έχει ιών, και όχι μόνον τούτο, αλλά και η Ρεβέκα ότε συνέλαβε δύο εξ ενός ανδρός Ισαάκ του πατρός ημών, διότι πριν έτη γεννηθώσει τα παιδεία και πριν πράξωσει τι αγαθών ή κακών, διαναμένει η κατεκλογήν πρόθεσης, είναι το κείμενο, προορισμός λέει η μετάφραση του Θεού, ουχή εκ των έργων αλλά εκ του καλούντος. Ερέθη προς αυτήν ότι ο μεγαλύτερος θέλει δουλεύσει στον μικρότερον, καθώς είναι γεγραμμένον τον Ιακώβ ηγάπησα το δε εις αφεμίσησα. Τι λοιπόν θέλουμε να πει, μήπως είναι αδικία εις των Θεών, μη γέννητο. Διότι προς τον Μωυσήν λέγει θέλω ελεήσει όντι να ελεώ και θέλω εκτηρήσει όντι να εκτήρω. Άρα λοιπόν δεν είναι του θέλοντος ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού, διότι η Γραφή λέγει προς το Φαραώ ότι δι' αυτό τούτο σε εξήγηρα, δι' να δείξω εν σύ τη δύναμή μου και δι' να διαγγελθεί το όνομά μου εν πάση τη γη. Άρα λοιπόν ό,τι να θέλει ελεεί και ό,τι να θέλει σκληρύνει. Θέλεις λοιπόν μη πει δια τι πλέον μέμφεται εις το θέλημα αυτού τι εναντιούται. Αλλά μάλιστα εσύ ο άνθρωπε, τι είσαι ώστις ανταποκρίνεσαι προς τον Θεόν, μήπως το πλάσμα θέλει πει προς τον πλάσαντα, διατί μέκαμες ούτως, ή δεν έχει εξουσίαν ο κεραμεύς του πυλού από του αυτού μείγματος να κάνει άλλο μεν σκεύωσης τιμήν, άλλο δε εις ατιμίαν. Τι δε, αν ο Θεός θέλω να δείξει την οργήν αυτού και να κάνει γνωστήν την δύναμην αυτού, υπέφερε με τα πολλής μακροθυμία σκεύη οργής κατασκευασμένα εις απώλειαν και διαναγνωστοποιήσει τον πλούτον της δόξης αυτού επί σκεύη ελέους, τα οποία προετοίμασεν εις δόξαν ημάς τους οποίους εκάλεσεν ουχή μόνο εκ των Ιουδαίων αλλά και εκ των εθνών, καθώς και εν το Οσιέ λέγει θέλω καλέσει λαόν μου, τον νου λαόν μου και ηγαπημένην, την νουκ ηγαπωμένην, και εν το τόπο όπου ερέθη προς αυτούς δεν είστε λαός μου, εκεί θέλουν καλεστεί οι Θεούς ζώντος. Ο δε Ισαΐας κράζει περ του Ισραήλ, αν και ο αριθμός των ιών Ισραήλ είναι ως η άμμος της θαλάσσης, το υπόλοιπον αυτόν θέλει σωθεί, διότι θέλει τελειώσει και συντέμει λογαριασμών με τα δικαιοσύνης, επειδή συντετμημένων λογαριασμών θέλει κάμει ο Κύριος επί της γης. Εάν ο Κύριος Σαββαώ δεν ήθελε αφήσει ημάς σπέρμα, ως τα Σόδωμα ηθέλωμεν γίνει και με τα Γόμαρα ηθέλωμεν ομοιωθεί. Τι λοιπόν θέλωμεν υπή, ότι τα έθνη τα μη ζητούντα δικαιοσύνη έφτασαν εις δικαιοσύνην, δικαιοσύνη δε την εκπίστεως. Ο δε Ισραήλ ζητώ νόμων δικαιοσύνης, εις νόμων δικαιοσύνης δεν έφτασε. Διατί, επειδή δεν εζήτη αυτήν εκ πίστεως, αλλά ως εκ των έργων του νόμου. Διότι προσέκοψαν εις των λίθων του προσκόμματος, καθώς είναι γεγραμμένο ιδού θέτω εν σιών λίθων προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου, και πάσο πιστεύων επ' αυτών δε θέλει κατεσχυνθεί. Αδελφοί, η επιθυμία της καρδιάς μου και η δέησης ή προς τον Θεόν υπέρ του Ισραήλ είναι δια της σωτηρίαν αυτών, διότι μαρτυρώ περί αυτών ότι έχουσιν ζήλων Θεού
αλλά ουχή κατ' επίγνωσιν. Επειδή μη γνωρίζονται στη δικαιοσύνη του Θεού και ζητούντες να συστήσωσιν την ιδίαν αυτών δικαιοσύνην, δεν υπετάχθησαν εις τη δικαιοσύνη του Θεού. Αμήν. Ο Παύλος λοιπόν Ισραηλίτης, που σημαίνει Υιός Ιακώβ, λαός Ισραήλ, λαός ισχυρός εκ του Θεού. Αλλά βλέποντας γύρω του, βλέπει ένα μικρόν υπόλοιπον από το λαό Ισραήλ να έχει αποδεχθεί τον Ιησού Χριστόν. Γιατί συνέβη αυτό, γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί μόνο λίγοι από το λαό Ισραήλ για τους οποίους ο Θεός είπε «σας αγάπησα», όμως λίγοι από τους αγαπημένους του Θεού βρήκαν το δρόμο τους. Λίγοι. Και μάλιστα ο Κύριος μας λέει «μικρόν πίμνιον». Γιατί λίγοι από αυτούς που αγαπάει ο Θεός? Και μάλιστα από αυτούς που αγαπάει ο Θεός, οι οποίοι δεν είναι μόνο Ισραηλίτες, αλλά έχουν την υιοθεσία, έχουν τη δόξα του Θεού, έχουν τις διαθήκες του Θεού, έχουν την νομοθεσία, την επαγγελία, οι πατέρες εξ αυτών είναι, αλλά και ο Ιησούς Χριστός κατά σάρκα εξ αυτών εγεννήθη, ον επί πάντων Θεός αυλογητός εις τους αιώνες. Τα έχουν όλα, αλλά δεν έφτασαν όλοι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και ο Θεός τους απέρριψε, όπως απέρριψε παλαιότερα τον Ισάφ και εξέλεξε τον Ιακώβ. Ο Θεός τους απέρριψε, όχι διαπαντός, και εξέλεξε τα έθνη. Δηλαδή, όπως λέει και ο Εκκλησιαστής, ό,τι έγινε θα ξαναγίνει. Και ό,τι έγινε ξαναγίνεται. Απέρριψε τον Ισάφ, έκλεξε τον Ιακώβ. Μίσησε τον Ισάφ, αγάπησε τον Ιακώβ. Ευλόγησε τον Ισραήλ και όλα τα λάθη του τα διόρθωνε. Αλλά όταν ήρθε η κρίσιμη στιγμή, απέρριψε το πλείστον του Ισραήλ, μικρόν υπόλοιπον απέμεινε και εξέλεξε τα έθνη. Και σήμερα ανάμεσά μας δεν υπάρχει ούτε ένας Ισραηλίτης. Και μέσα στα εκατομμύρια του Ισραήλ ελάχιστοι είναι οι χριστιανοί, που όμως τα είχαν όλα. Και ο Χριστός γεννήθηκε κατά σάρκα εξ αυτών. Τα είχαν όλα. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, πάρτε παράδειγμα εμάς και τις οικογένειές μας, τις πιστές. Τα έχουμε όλα. Όλα. Έχουμε την αναγέννηση, έχουμε το Πνεύμα το Άγιο, έχουμε το Λόγο του Θεού, έχουμε την κοινωνία μεταλλήλων, έχουμε τις προσευχές, έχουμε την κλάση του Άρτου, τα ονόματά μας είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Τα παιδιά μας μεγαλώσανε ή μεγαλώνουν μέσα στην Εκκλησία, αλλά δύο θα είναι σε μια κλίνη, ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Παράξενο. Ο Χριστός, ο Θεός, τα λάθη μας τα διόρθωσε, όλοι το ομολογήσαμε, και τα διορθώνει. Ο Λόγος του Θεού μας λέει, τι ήταν να κάνω παιδί μου πιο πολύ και δεν το έκανα. Αλλά δύο θα είναι σε μια κλίνη, ο ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Τι συμβαίνει? Τι συμβαίνει? Γιατί απέρριψε τον Ισάφ? Γιατί απομακρύνθηκε από τον Ισραήλ? Γιατί εξέπεσε ο Λόγος του Θεού? Εξέπεσε.
Γιατί η πρώτη Αποστολική Εκκλησία έσβησε και μικρό υπόλοιπο παρέμεινε μέσα στους αιώνες? Γιατί η εκκλησία σήμερα, οι εκκλησίες σήμερα είναι πεσμένες όλες? Γιατί η ψυχή μας, λέει ο Λόγος του Θεού, βρίσκεται πάντοτε σε κίνδυνο? Τόσα γιατί επώδυνα. Γιατί εκείνος έφυγε? Γιατί εκείνος δεν περπατάει καλά? Γιατί εκείνος περπατάει καλά? Τι συμβαίνει? Δεν είναι ο Θεός? Και μάλιστα λέει ο Λόγος του Θεού ότι εξίσου έπλασε τας καρδίας αυτού ο Θεός των ανθρώπων, και γνωρίζει ο Θεός εκ των προτέρων πάντα τα έργα των ανθρώπων. Γιατί? Λέει όμως και κάτι άλλο ένα εδάφιο που θέλω να το διαβάσουμε, αδελφοί. Να το ανοίξουμε στη σελίδα 557. Ίσως είναι το κλειδί να καταλάβουμε μερικά πράγματα λίγο καλύτερα. Σελίδα 557, Ψαλμός κόπα 90 και εδάφιο 11. Ένα εδάφιο. Τις γνωρίζει, Κύριε, τη δύναμη της οργής σου και του θυμού σου αναλόγως του φόβου σου? Δηλαδή ο άνθρωπος ανάλογα με το φόβο του Θεού που έχει μέσα στη ζωή του γνωρίζει το Θεό. Όσο πιο μεγάλο φόβο Θεού έχει που τον οδηγεί σε αγιασμό και σε υπακοή, τόσο πιο πολύ αναγνωρίζει Θεό ένδοξο, Άγιο, λυτρωτή, σωτήρα, επιδιορθωτή χαλασμάτων. Και όσο λιγότερος φόβος υπάρχει στη ζωή μας, τότε ο άνθρωπος γνωρίζει την οργή και τη δύναμη του Θεού. Την οργή του Θεού και τη δόξα του Θεού. Όλα ξεκινάνε από αυτό το οποίο φιλοξενούμε στην καρδιά μας. Ο λαός Ισραήλ λοιπόν εξεζήτησε δικαιοσύνη ζητώντας να συστήσει τη δική του δικαιοσύνη ενώπιον του Θεού. Επειδή δεν γνώριζε τη δικαιοσύνη του Θεού, ζητούσε να συστήσει τη δική του δικαιοσύνη ενώπιον του Θεού και έτσι δεν υπετάχθη εις τη δικαιοσύνη του Θεού. Να το πούμε λίγο καλύτερα αυτό. Άραγε εμείς, εγώ, εσύ, εσείς, είμαστε υποτεταγμένοι στη δικαιοσύνη του Θεού ή όχι? Έχουμε γνωρίσει τη δικαιοσύνη του Θεού ή όχι? Ή προσπαθούμε να συστηθούμε στο Θεό μας φανερώνοντας μπροστά Του τη δική μας τη δικαιοσύνη? Εάν κάνουμε αυτό, αν προσπαθούμε να σταθούμε μπροστά στο Θεό με τη δική μας δικαιοσύνη, θα έχουμε ζήλο Θεού, αλλά θα αποτύχουμε. Και ο Θεός δεν θα μπορεί να διορθώνει. Εάν όμως γνωρίζουμε τη δικαιοσύνη του Θεού αληθινά, τότε ζητώντας διαπίστεως που θα λογίζεται σε μας δικαιοσύνη, τη δικαιοσύνη του Θεού, θα είμαστε μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Λίγο καλύτερα να το πούμε. Ο άνθρωπος του Θεού θέλει τη δικαιοσύνη. Ενστικτοδός ο άνθρωπος επιζητά τη δικαιοσύνη, και μάλιστα μέσα από την συνείδησή του που είναι η φωνή του Θεού μέσα στον άνθρωπο. Το θέμα είναι πού κατευθύνει τη δικαιοσύνη του. Εάν κατευθύνει τη δικαιοσύνη του προτάσσοντας τη γνώμη του, τον εαυτό του, τις απόψεις του και τα λόγια του, έχασε το σκοπό του, έχασε το στόχο του, έχασε τη Βασιλεία των Ουρανών. Εάν δηλαδή
Αντί να στηρίζομαι στο Λόγο του Θεού, αλλά θεωρώ το Λόγο του Θεού αναχρονιστικό, ξεπερασμένο. Και εμφανίζομαι ότι εγώ ξέρω λίγο καλύτερα, πιο καλά τα πράγματα. Έτσι, αδελφοί, ξέπεσαν οι Προτεστάντες. Έχασαν την αποστολική τους πίστη, την αποστολική τους νοοτροπία, την αποστολική τους συνείδηση, την οποία είχαν όταν ξεκίνησαν. Αλλά προσπάθησαν με δικά τους μέσα, με τραγουδάκια, με χοροδίες, με ένα σωρό άλλα πράγματα, να πλησιάσουν το Θεό. Έβαλαν δικά τους πράγματα στη ζωή τους για το καλό, με καλό σκοπό, με καλή πρόθεση, με ζήλο Θεού. Και όλες οι αποστασίες προσωπικές, ατομικές, οικογενειακές, εκκλησιαστικές και ιστορικές έχουν αυτή την πορεία. Έχουν και ξεκινάνε από το Λόγο του Θεού, έχουμε και ξεκινάμε από το Λόγο του Θεού και σιγά σιγά αισθανόμαστε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου συνήθεια και αρχίζουμε και την κρίνουμε. Το Λόγο του Θεού το ξέρουμε, έτσι μου είχε πει μια αδερφή κάποτε. Εγώ τα ακούω χρόνια, τα ξέρω αυτά απ' έξω, αδερφέ. Και επειδή τα ξέρουμε και επειδή τα συνηθίζουμε, αρχίζουμε και τα υποκαθιστούμε με κάτι που είναι πιο μοντέρνο, πιο ωραίο, νεωτερικές επιθυμίες τις λέει ο Λόγος του Θεού. Βάζοντας την προσωπική τους άποψη μπροστά από το Λόγο του Θεού και από το Πνεύμα του Άγιο. Κάποτε άκουγα, όταν πρωτοπίστεψα, ας πούμε ένα παράδειγμα, μικρό σποτάκια στο ραδιόφωνο, και ήτανε, και έτσι πρέπει να είναι, εδάφια, ομολογίες και η παρουσία του Θεού. Έτσι ξεκίνησαν και οι Προτεστάντες σε όλο τον κόσμο. Και από την εποχή του Λούθηρου, που έφερε το Λόγο του Θεού και του Καλβίνου, και στην αρχή της Πεντηκοστής, στην αρχή του 19ου αιώνα, του 1900 τόσο, του 20ου αιώνα, συγγνώμη, με το Λόγο του Θεού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Έγινε λάθη. Και προσπάθησαν να τα διορθώσουν μόνοι τους. Και προσπάθησαν να προτάξουν τη δικαιοσύνη τους. Κάνουμε λάθη. Ποιος θα τα διορθώσει? Γκρέμισαν. Εγώ θα τα ξαναχτίζω? Θα τα ξαναγκρεμίσει ο Θεός. Εάν εγώ γκρεμίζω και το καταλαβαίνω και πάω στο Θεό, τότε θα τα ξαναχτίσει ο Θεός. Ποιος θα χτίζει? Ποιος θα διορθώνει? Αρχίσανε βιβλία, βιβλιαράκια. Κάθε ένας έγραφε τις απόψεις του. Άπειρα, απέραντε βιβλιαράκια. Με δικές τους απόψεις, δικές τους θεολογίες. Πρόσθεταν και έχασαν τον προσανατολισμό τους. Και έγιναν Προτεστάντες με δικές τους παραδόσεις, έξω από το Λόγο του Θεού, έξω από την παρουσία του Θεού, μέσα στο φρόνημα πια, για να κερδίσουμε τον κόσμο μέσα στο φρόνημα του κόσμου, και έχασαν το δρόμο. Έχασαν την αποστολική πίστη, έχασαν την αποστολική ζωή, έχασαν την αποστολική νοοτροπία, έχασαν το Θεό. Έτσι ήταν και ο λαός Ισραήλ. Ξεκίνησαν με τον Μωυσή υπέροχα. Συνέχισαν με τον Ιησού του Ναβί πολύ καλά, αλλά ο Ιησούς του Ναβί κάτι κατάλαβε που τους είπε: διαλέξτε ποιον θέλετε να λατρεύετε. Εγώ όμως και ο οίκος μου θα λατρεύομαι τον Κύριο. Διαλέξτε όμως. Μπορεί να λατρεύετε ανθρώπινες σκέψεις και λογικές, μπορεί να λατρεύετε δικές σας εφευρέσεις και αποκαλύψεις,
Αλλά ο Ιησούς του Ναβί είπε, εγώ όμως και ο οίκος μου θέλουμε να λατρεύει τον Κύριο. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι το σύνθημα του Ευαγγελίου. Μετά ο λαός Ισραήλ ξέπεσε. Στην αρχή με τους κριτές, πότε πάνω πότε κάτω. Στη συνέχεια με τους βασιλείς, πότε πάνω πότε κάτω. Επειδή όμως αγαπούσε ο Θεός, γιατί είχαν φόβο Θεού, όσοι είχαν φόβο Θεού, τους πήγε σε αιχμαλωσία, τους επέστρεψε, αλλά και πάλι πέσανε και φτάσαμε στο Μολαχία που είναι ο τελευταίος προφητικός λόγος στο λαό Ισραήλ. Από εκεί και πέρα κρίσης. Θα έλθει ο Χριστός στην Ιερουσαλήμ, τον καιρό της επισκέψεως όμως αυτούς δεν τον γνώρισαν ποτέ. Και έτσι ο Θεός άλλαξε. Το σχέδιό του ο Θεός, το έργο του, θα το κάνει. Αλλά το πρόβλημα είναι με ποιους και πώς. Το έργο του Θεού δεν γίνεται με ανθρώπινη πρωτοβουλία. Το έργο του Θεού γίνεται με ανθρώπινη ταπείνωση και υπακοή στο Λόγο του Θεού και στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Δεν θα κάνουμε εμείς το έργο του Θεού στη ζωή μας, στα παιδιά μας. Γι' αυτό είναι μεγάλο λάθος. Δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς τίποτα. Δεν μπορούμε να προτάξουμε, όσο και ζήλο να έχουμε, τη δικαιοσύνη μας μπροστά στο Θεό και μπροστά στο έργο του Θεού, τις ικανότητές μας, τις σκέψεις μας, τις φαντασίες μας, τις απόψεις μας, τις γνώμες μας. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε, αλλά να δούμε μέσα στο Λόγο του Θεού τι έκαναν τότε οι ευλογημένοι άνθρωποι του Θεού, και αυτό και μόνο αυτό θα κάνουμε. Είτε στην προσωπική μας ζωή, είτε στην οικογενειακή μας ζωή, είτε στην εκκλησιαστική μας ζωή. Δημιουργήθηκε η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Άρχισε οι πτώσεις, αποστασίες. Μπήκανε αρχηγοί, μπήκανε επίσκοποι και αρχιεπίσκοποι, μπήκανε πατριάρχες και αρχιπατριάρχες. Οι άνθρωποι υπηρετούσαν ανθρώπους και οι άνθρωποι έδιναν διαταγές σε ανθρώπους. Το αποτέλεσμα είναι αλλαγή. Και άλλαξε και ήρθαν οι διαμαρτυρόμενοι, οι οποίοι άλλαξαν την ιστορία, άλλαξαν το χριστιανισμό, αναμόρφωσαν, μεταμόρφωσαν τη χριστιανική πίστη. Αλλά σιγά σιγά έχασαν και αυτοί το δρόμο τους και έβαλαν δικές τους παραδόσεις, έβγαλαν δικές τους ανακαλύψεις, δικές τους απόψεις, δικές τους γνώμες. Αποφάσισαν μία φορά το μήνα θα κάνουμε κοινωνία. Γιατί βρε παιδιά, έτσι το θέλουμε εμείς. Όπως οι άλλοι αποφάσισαν, μωρά θα βαφτίζονται. Γιατί έτσι το θέλουμε εμείς. Θα κάνουμε μνημόσυνα, γιατί έτσι το θέλουμε εμείς. Αδερφοί, αυτό είναι φοβερό μήνυμα στην προσωπική μας ζωή. Όχι γιατί έτσι το θέλεις εσύ. Θα το μετανιώσεις. Θα το πληρώσεις ακριβά. Όχι γιατί έτσι το θέλει ο άλλος. Δεν παρασύρωμαι και δεν παρασύρω και δεν παρασύρωμαι από ανθρώπους. Αλλά θέλω να παρασύρουμε μόνο από το Χριστό, μόνο από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μόνο από τη φωνή και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Βεβαίως έχω κάνει λάθη, αλλά έχουμε πάρει μία απόφαση. Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Έχουμε πάρει μία απόφαση. Εγώ όμως και ο οίκος μου θα λατρεύομαι μόνο τον Κύριο. Μα είναι σωστά και έξυπνα αυτά που λες. Κακό είναι. Είναι κακό. Είναι γραφικό. Είσαι μιμητής του Παύλου. Είσαι μιμητής της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Είσαι μιμητής του Χριστού. Κάνω καλά πράγματα στη ζωή μου, αλλά μην γίνεις μιμητής δικός μου. Μαζί και οι δυο αμφότεροι θα πέσουμε στο βόθρο, λέει η Γραφή. Αν τυφλός οδηγεί τυφλών, και οι δυο πέφτουν. Και πάσα φυτεία την οποία δεν εφύτευσε ο πατήρ θα ξεριζωθεί. Εάν τη φύτεψες εσύ,
Αν τη φύστεψα εγώ, αν τη φύτεψαμε εμείς, θα ξεριζωθεί. Αν τη φύτεψε ο πατέρας, θα μένει αιώνια. Και εμείς θέλουμε να είμαστε στη θητεία του πατρός μας, αδερφοί. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε νεωτερικές απόψεις, οι οποίες ακούστε τι λέει ο Λόγος του Θεού για αυτές. Μην το γυρίζετε, εσείς σας το διαβάσω εγώ. Τας δε νεωτερικάς επιθυμίας φεύγε, αλλά συναζητάς δικαιοσύνη. Ποια? Τη δικαιοσύνη του Θεού, όχι τη δική σου. Να ζητάς την πίστη στο Ευαγγέλιο που άπαξ το δικαιοί στους Αγίους. Όχι αυτά που πιστεύει ο Α, ο Β, ο Γ, ο Δ και εγώ. Την αγάπη προς όλους. Αλλά αυτή είναι η αγάπη. Να φυλάμε τις εντολές του Χριστού. Τι θα πει φυλάω τις εντολές του Χριστού? Είμαι μιμητής του Αποστόλου Παύλου. Μιμητές μου γίνεστε, καθώς και εγώ του Χριστού. Δεν λέω ότι θα γίνω Παύλος, αλλά λέω ότι θα μιμούμε τον Παύλο. Αυτό είναι το πρότυπό μου. Ζήτα την ειρήνη με τα πάντων των επικαλουμένων, τον Κύριο, αλλά από καθαρή καρδιά. Όχι από πονήρια, όχι από φιλοδοξία, όχι από φιλαυτία. Αλλά ζήτα την ειρήνη με όλους αυτούς που επικαλούνται τον Κύριο με καθαρή καρδιά. Και πού τους ξέρω εγώ? Δεν τους ξέρω εγώ, ο Κύριος όμως τους ξέρει. Με αυτούς θα είμαι. Τας δε μωράς και απαιδεύτους φιλονικίας παρετού και ξεύρωνο τη γεννός συμμάχες. Πιάνεις κουβέντα και τσακώνεσαι. Γιατί ο δούλος του Θεού δεν πρέπει να μάχεται, αλλά είναι πράος προς πάντας. Είναι διδακτικός, είναι ανεξίκακος. Κρατάει κακία μέσα του. Και θυμάμαι και θυμάμαι και τότε και μου είπες και πριν από 10, 25, 40, 30 χρόνια ή πριν ένα μήνα, τίποτα. Αυτά ξεχνάει ο χριστιανός, ο δούλος του Θεού. Είναι ανεξίκακος. Και διδάσκει με τα πραότητος τους αντιφρονούντες, όχι προς αυτόν, αλλά προς τις παραδόσεις που μας έδωσαν οι πρώτοι Απόστολοι, η Αποστολική Εκκλησία, προς την πίστη που άπαξ δόθηκε στους ανθρώπους. Διδάσκει τους αντιφρονούντας, διδάσκει και αυτούς που κάνουν δικά τους πράγματα. Με πραότητα, γιατί ξέρει ότι είναι παγιδευμένοι από το διάβολο και θέλει να ανανύψουν από την παγίδα του διαβόλου. Μέσα λοιπόν σε όλη αυτή την ανθρώπινη διαδικασία έρχεται ο Θεός τώρα και λέει, δεν είναι του θέλοντος, δεν του τρέχοντος, αλλά του ελέοντος Θεού. Δεν είναι πόσο τρέχεις, δεν είναι πόσο θέλεις, δεν είναι πόσο αγωνίζεσαι, αλλά είναι πόσο θα σε ελεήσει ο Θεός. Και εμείς θέλουμε το έλεος του Θεού, αδερφοί. Δεν θέλουμε ανταμοιβή. Τι να του δώσουμε για να μας ανταποδώσει? Το έλεος του Θεού θέλουμε. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος περιγράφει πάρα πολύ ωραία λέγοντας ότι μέσα σε μία οικία υπάρχουν σχέδια τιμίας χρήσεως, αλλά υπάρχουν και σχέδια προς άτιμων χρήσεων. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, μέσα σε μία οικία υπάρχουν σχέδια προς τίμια χρήση και σχέδια προς άτιμων χρήση. Και μάλιστα δεδομένου ότι οι καρδιές μας επλάστησαν εξίσου από το Θεό, δεν έφτιαξε η δική μου την καρδιά καλύτερη από τη δική σου, ούτε τη δική σου την καρδιά χειρότερη από τη δική του. Ίδιες έφτιαξε τις καρδιές, είναι δίκαιος ο Θεός. Το πρόβλημα όμως είναι και το ζήτημα είναι πού την κατευθύνω την καρδιά μου. Την κατευθύνω προς εδώ ή την κατευθύνω προς εκεί? Πού την κατευθύνω την καρδιά μου? Από ποιον καταρτίζεται η καρδιά μου? Γιατί η καρδιά του ανθρώπου ο χριστιανός καταρτίζεται, εκπαιδεύεται. Είπαμε ότι η εκκλησία είναι πρώτον πανεπιστήμιο. Αλλά μέσα στην εκκλησία από ποιον καταρτίζομαι? Από το Λόγο του Θεού, από το Πνεύμα το Άγιο, από τον Θεό? Είναι πραγματικά διδάσκαλος μας ο Χριστός? Είναι καθηγητής μας πραγματικά ο Χριστός? Δηλαδή παίρνουμε τη διδασκαλία του Χριστού και ακολουθούμε τον Χριστό? Ή παίρνουμε διδασκαλία ανθρώπινη ή τη δική μας διδασκαλία και ακολουθούμε ανθρώπους ή θέλουμε άλλους ανθρώπους να μας ακολουθούν? Μη γέννητο. Μη γέννητο. Είναι γραμμένο. Αμήν και θα το κάνουμε.
δεν είναι γραμμένο. Στους αιώνες δεν θα το κάνουμε. Γιατί εμείς θα συμπληρώσουμε το Λόγο του Θεού? Εμείς θα τον εξυγχρονίσουμε? Εμείς θα τον κάνουμε λίγο πιο όμορφο, να τον κάνουμε πιο σύγχρονο για τις σημερινές ανάγκες? Δεν ξέρει τις ανάγκες της ανθρωπότητας ο Θεός όταν μας έστειλε το Λόγο του? Δεν ξέρει τις καρδιές των ανθρώπων? Εγώ δηλαδή θα δολώσω το Λόγο του Θεού γιατί έτσι το καταλαβαίνω καλύτερα? Ο Απόστολος Παύλος όμως το λέει καθαρά: εμείς δεν είμαστε από αυτούς που δολώνουν το Λόγο του Θεού. Και θέλω να το διαβάσουμε μαζί μια φορά, αδερφοί. Είναι στην Επιστολή προς Κορινθίους στη δεύτερη, στη σελίδα 1021, 17 εδάφιο, δεύτερο κεφάλαιο. Διότι εμείς, και ακούστε τι λέει, καθώς οι πολλοί, απίστευτο, δεν δολώνουμε, δεν αλλοιώνουμε, δεν καπηλευόμεθα το Λόγο του Θεού. Οι πολλοί τι κάνουν? Τον δολώνουν. Καπηλεύονται το Λόγο του Θεού. Τον χρησιμοποιούν το Λόγο του Θεού για να υποστηρίξουν τα επιχειρήματά τους, για να υποστηρίξουν τη ζωή τους, τη δουλειά τους. Δεν είμαστε όπως οι πολλοί που καπηλεύουμε το Λόγο του Θεού, αλλά πρώτον με ειλικρίνεια. Η καρδιά μας είναι καθαρισμένη, είναι γεμάτη από το Λόγο του Θεού και από την αλήθεια του Ευαγγελίου. Δεν θέλουμε να προσθέσουμε, δεν θέλουμε να αφαιρέσουμε, δεν θέλουμε να κοροϊδέψουμε. Με ειλικρίνεια δεύτερον, αλλά από Θεού, με αποκάλυψη Θεού, με φανέρωση Θεού. Και τι φανερώνει ο Θεός, τι φανερώνει το Πνεύμα το Άγιο? Το Πνεύμα το Άγιο μας οδηγεί στο Λόγο του Θεού. Το Πνεύμα το Άγιο δεν δίνει αποκαλύψεις έξω από το Λόγο του Θεού. Αυτές είναι πλάνες, απάτες του διαβόλου, απάτες των ανθρώπων, απάτες της καρδιάς μας, απάτες του κόσμου. Το Πνεύμα το Άγιο αποκαλύπτει και οδηγεί τον άνθρωπο μέσα στα λόγια του Χριστού. Κατ' ενώπιον του Θεού, με φόβο Θεού. Γιατί αναλόγως του φόβου μας θα γνωρίσουμε ή τη δύναμη του Θεού ή την οργή του Θεού. Και εγώ θέλω να γνωρίζω τη δύναμη του Θεού. Δεν θέλω να γνωρίζω την οργή του Θεού. Τη δύναμη του Θεού θέλω. Την αγάπη του Θεού θέλω, τη χάρη του Θεού θέλω. Γι' αυτό φοβάμαι να σε ακούσω που μου λες πράγματα έξω από το Λόγο του Θεού. Δεν σε κατακρίνω. Φοβάμαι. Φοβάμαι να ξεφύγω. Φοβάμαι να απομακρυνθώ λίγο. Φοβάμαι. Δεν θέλω να σου μεταφέρω τη γνώμη μου. Αλλά και δεν θέλω να ακούσω τη γνώμη σου. Θέλω να ακούω και εγώ και εσύ τη γνώμη του Θεού. Αυτό θέλω να ακούμε. Και αν δεν έχω καταλάβει κάτι, Θεέ μου, δίδαξέ με. Και αν δεν τα έχω κάνει καλά, Θεέ μου, διόρθωσέ με. Είναι βέβαιο μου ότι θα με διορθώσει. Γιατί βλέπει την ειλικρίνειά μου, βλέπει το φόβο του Θεού, βλέπει ότι ενδιαφέρομαι ο Θεός πραγματικά να καλύπτει τη ζωή μου, ώστε και στην παρουσία του Θεού και κατ' ενώπιον του Θεού είμαστε, αλλά και εν Χριστώ Ιησού ζούμε. Αυτή είναι η ζωή του χριστιανού. Αυτή είναι η ζωή που ο Θεός θέλει για μας. Με ειλικρίνεια, με φανέρωση Θεού μέσα από το Λόγο του, ενώπιον του Θεού στην παρουσία του και εν Χριστώ Ιησού να ζούμε και να λαλούμε. Τότε είμαστε με τη χάρη του Χριστού το μικρόν πίμνιον. Τότε είμαστε σκεύη τιμίας χρήσεως. Ετοιμασμένα, εύχριστα, αγιασμένα για κάθε έργο αγαθό. Κατηρτισμένα από τον Ιησού Χριστόν, τον δάσκαλο και τον κατηγητή μας. Σκεύη προετοιμασμένα εις δόξαν Θεού και όχι κατηρτισμένα εις απώλεια από ανθρώπινες διδασκαλίες, παραδόσεις, απόψεις, γνώμες, επιθυμίες, αλλά κατηρτισμένοι από τον Ιησού Χριστόν τον Κύριο και το Πνεύμα το Άγιο. Και αυτό γιατί σε μας και όχι σε κάποιον άλλον? Τι να κάνω για να είναι σε μας, να είναι σε μένα? Μέσα από το Λόγο του Θεού γραμμένα, επιβεβαιωμένα, σφραγισμένα
από το να ψευδεί και θεόπνευστο λόγο του Θεού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Η ασφάλειά μας είναι ο Λόγος του Θεού. Διάβαζα σήμερα τυχαία, αλλά ξέρω ότι δεν είναι τυχαία, στη σελίδα 678. Είπα, Κύριε, μίλησέ μου, σε παρακαλώ. Και διαβάζω από το 21 εδάφιο του 7ου κεφαλαίου, σελίδα 678. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Προσθέσατε τα ολοκαυτώματά σας στα θυσία σας και φάγετε κρέας. Διότι δεν ελάλησα προς τους πατέρες σας, ουδέ έδωκα εις αυτούς εντολάς, καθήν ημέραν εξήγαγον αυτούς εκ γης Αιγύπτου, περί ολοκαυτωμάτων και θυσιών. Αλλά των λόγων τούτων, μόνο το λόγο, αλλά των λόγων τούτων προσέταξα εις αυτούς λέγον, ακούσατε τη φωνή μου και θέλω είστε Θεός σας και θέλετε είστε λαός μου και έτσι θα περιπατείτε εν πάσες της οδής τας οποίας διόρισα εσάς δια να ευημερείτε. Ας τις θυσίες και τις προσφορές, άσε το τρέξιμο και τους αγώνες, άσε τη γνώμη σου και τις απόψεις σου, ας τα όλα, μόνο το λόγο. Μόνο ο Λόγος του Θεού θα σε οδηγήσει να περπατάς στο θέλημα του Θεού και να ευημερείς. Θα ευημερείς όμως, εάν υποταχθούμε και υπακούμε στο Λόγο του Θεού. Το κρίσιμο σημείο λοιπόν, αδελφοί μου, είναι ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός διορθώνει τα λάθη μας. Όποτε το φωνάξουμε, όσα μεγάλα και να είναι, ξέρει τη φύση μας, ξέρει την αδυναμία μας, όλα τα ξέρει. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός προετοιμάζει σκεύη ελαίως για τη δόξα Του. Αλλά και ο κόσμος καταρτίζει σκεύη εις απώλειαν. Σήμερα λοιπόν πρέπει να εκλέξουμε ποιον θέλουμε να λατρεύουμε. Ο Παύλος εξέλεξε Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Ο Ιησούς του Ναβί εξέλεξε, εγώ όμως και ο οίκος μου θα λατρεύομαι τον Κύριο. Τώρα είναι η σειρά μας να εκλέξουμε. Τώρα είναι η σειρά σου να εκλέξεις. Εδώ είναι οι θυσίες, οι προσφορές και τα ολοκαυτώματα. Και εδώ είναι ο Λόγος του Θεού και η φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Να σας πω, εγώ εκλέγω το Λόγο του Θεού. Εγώ εκλέγω τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου και παρακαλώ το Θεό, όταν δει εκτροπή, πλάνη, να έρθει να με διορθώσει και επώδυνα ακόμη για να με επανεφέρει στην τάξη, στο θέλημά Του και στη Βασιλεία των Ουρανών. Μπορώ λοιπόν και μπορούμε να πούμε κι εμείς, εάν συμφωνείτε, να εκλέξουμε με όλη μας την καρδιά το Λόγο του Θεού, αδερφοί. Το Λόγο του Θεού και τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Κανένας άνθρωπος δεν είναι άξιος λόγου. Μην κοιτάτε σε κανέναν. Ναι. Το δε χειρότερο που θα μπορούσατε να κάνετε είναι να κοιτάξετε σε μένα. Χαθήκατε. Άθλιος είμαι και ουτιδανός. Ο Απόστολος Παύλος λέει ο μεγαλύτερος όλων των αμαρτωλών. Ο ελάχιστος όλων των Αποστόλων. Και το λέει αλήθεια, γιατί ξέρει τον εαυτό του και κανείς σας δεν με ξέρει, εγώ ξέρω τον εαυτό μου μόνο. Και σας λέω, μην κοιτάτε σε κανέναν, ναι. Μην ακούτε κανέναν. Ναι. Όλοι μας να κοιτάξουμε σήμερα τον Ιησού Χριστό. Όλοι μας. Όλοι μας να στρέψουμε το βλέμμα μας στο Λόγο του Θεού. Και όλοι μας να εξητήσουμε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Αυτή είναι η ασφαλειά μας. Αυτή είναι η ζωή μας. Αυτή θα είναι η πορεία μας και εκεί θα υπάρχει και η ευημερία μας. Αμήν στο όνομα του Χριστού μας. Αλληλούια.